να ευχαριστήσουμε όλους εσάς από καρδιάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Μια εκδήλωση η οποία ήταν να γίνει στην πλατεία Άρεως, που είναι μας χώρο για την πλατεία Άρεως. Έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ, μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Τρία. Αστέρας Τρίπολης είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε λοιπόν από καρδιάς όλους εσάς που είστε απόψε εδώ κοντά μας. Υπάρχουν καρέκλες από τα μάνα που μπορούμε να κάτσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Τρίπολης και το Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης που βοήθησαν σημαντικά για τη σημερινή μας εκδήλωση. Τους υπαλλήλους του Δήμου Τρίπολης. Την Ένωση Βιομελετητών Ακαδίας. Τον Ζαγαπλαστή του Δήμου Τεγιάννη. Το Κέντρο Εφοδές. Την Υποσύνθεση. Την Τηλεεκτρική. Τον Νίκο Σαραπάνα, είναι πολύ καλή δουλειά που έκανε. Τους καλούς φίλους και συναδέλφους των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αγγλίας και όχι μόνο μας πρόβαλαν. Το κατελέ, την γραφικό τελειμμάρα λίγο στη σχολική ο Λάσκαρ Παναγιωτήτη. Από το γραφείο του Γιάννη Αλυφερόπουλου. Τα τοπικά συγκροτήματα σε όλοι και ετοιμάζονται και ηθικό και νοσοκομείο. Ετοιμάζονται, είναι πάρα πολύ καλή και ηθικό και νοσοκομείο. Θα τους ακούσετε σε λίγο. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον καλό φίλο και αγαπημένο σας. Αγαπημένος σας Διονύση Σκηνά. Σε λίγο μαζί μας εδώ. Μας αρέσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Να κάνουμε... Είμαστε έτοιμοι. Κοντεύουμε. Όταν θα είναι έτοιμοι, είναι αυτό που ίσως είναι κάποια πραγματάκια για το ραδιόφωνο. Μια ιδιαίτερη αναφορά και μια σε όλα τα διοικητικά συμβούλια που έχουν περάσει από 1989 έως σήμερα. 22 Μαΐου του 1989 ήταν η πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα.
What do you